Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα ετοιμαστούμε μαζί και παράλληλα θα εξερευνήσουμε αν υπάρχει τρόπος να υπολογίσεις την αγάπη. Αν υπάρχει τρόπος να υπολογίσεις σε ποια ηλικία πρέπει να σταματήσεις να βγαίνεις σε ραντεβού με διαφορετικά άτομα και να κατασταλάξεις με αυτό το ένα άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου. Αν φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο θέλεις να κάνεις. Για να δούμε λοιπόν, είναι εφικτό? Οπότε εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Θέλω πρώτα απ' όλα να πιάσω τα μαλλιά μου ψηλά σε δύο κεφτεδάκια. Εν τω μεταξύ, είναι μέρος Φεβρουάριος, είναι υποτίθεται ο μήνας της αγάπης. Βρισκόμαστε και όλα στο τέλος του cuffing season. Είναι η εποχή που τα ζευγάρια αρχίζουν και χωρίζουν. Cuffs σημαίνει χειροπέδες, αλλά εννοείται μην πάει ο νου σας στο πονηρό. Το cuffing season έχει σχέση με το δέσιμο, αλλά δέσιμο άλλου είδους. Cuffing season είναι η εποχή του φθινοπόρου και του χειμώνα, όπου οι άνθρωποι ψάχνουν κάποιον με τον οποίο να περάσουν τους κρύους μήνες μαζί. Είναι μια φράση που έγινε διαδεδομένη από το Urban Dictionary, αλλά κατά πόσο ισχύει αυτή η φράση? Σύμφωνα με μια παλαιότερη έρευνα του Facebook, όταν το Facebook ήταν in και όλοι αναβάζαμε status και αλλάζαμε φωτογραφίες, προφίλ κτλ., τα στατιστικά έδειξαν ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αλλάξουν το status τους σε σχέση τους μήνες Δεκέμβριο με Φεβρουάριο παρά οποιοδήποτε άλλο μήνα. Και οι χρήσεις των dating apps αυξάνεται τους σημερινούς μήνες. Σύμφωνα με μια έρευνα του Dating App Hinge, οι άντρες ψάχνουν κατά 15% περισσότερο για μια σχέση το χειμώνα παρά κάποια άλλη εποχή. Άρα η ορολογία αληθεύει, αλλά γιατί τους χειμερινούς μήνες? Είναι η εποχή που είμαστε πιο επιρρεπείς σε αρρώστιες και είναι και η εποχή των εορτών γεμάτη από οικογενειακά τραπέζια, όπου σίγουρα θα σε ρωτήσουν για την προσωπική σου ζωή και θα σε βάλουν σε άβολη θέση. Είμαι σίγουρη πως σε όλους σας έχει συμβεί να σε ρωτήσει η θεία σου, να σε ρωτήσει η γιαγιά σου με ποιον βγαίνεις, ποιο σου αρέσει, και αν είσαι single θα σου πούν αχ μην ανησυχείς, σίγουρα θα βρεις κάποιον, λες και είναι κακό να είσαι ελεύθερος, είναι υπέροχο να είσαι μόνος, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σου και οριμάζεις. Είναι σημαντικό να έχεις ένα single era. Υπάρχει όμως εξήγηση και από ψυχολογικής πλευράς. Ο κρύος καιρός κάνει τους ανθρώπους πιο μοναχικούς. Ίσως έχετε ακούσει για τα winter blues που νιώθουμε πιο πεσμένοι ψυχολογικά. Παράγουμε λιγότερη σερωτονίνη, η οποία ρυθμίζει τη διάθεσή μας. Γι' αυτό θέλουμε κάποιον να κάνουμε κάντλ, να πιούμε ζεστή σοκολάτα μαζί, να νιώσουμε καλύτερα, να νιώσουμε αυτή τη ζεστασιά. Με την αίσθηση της αφής και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους παράγεται η οξυτοκίνη, γνωστή και ως ορμόνη της αγάπης. Αυτή η ορμόνη της αγάπης βοηθάει στην έκρηξη ντοπαμίνης και σερωτονίνης, γι' αυτό και αισθανόμαστε ανακούφιση από τον πόνο και το στρες. Αισθανόμαστε πως δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχει όμως και άλλη εξήγηση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδέψεις την κοινωνική ζεστασιά με τη σωματική ζεστασιά. Έγινε λοιπόν μια έρευνα σε μόλ στο χώρο των εστιατορίων, ξέρετε εκεί που έχει διάφορα τραπέζια και καρέκλες και μπορείς να καθίσεις και να φας από οποιοδήποτε εστιατόριο επιλέξεις. Μέτρησαν λοιπόν τη θερμοκρασία των ατόμων που έτρωγαν μόνοι τους και τη θερμοκρασία των ατόμων που έτρωγαν με ένα ακόμα άτομο. Το δείγμα που έτρωγε με παρέα βρέθηκε να έχει 2,5% ψηλότερη θερμοκρασία. Όσο μεγαλώνουμε, αυξάνονται οι προσδοκίες μας. Προσωπικά σκέφτομαι πως ήμουν τόσο καιρό μόνη μου, είμαι τόσο άνοικη, τόσο χαρούμενη χωρίς δεσμό, που επόμενος που θα έρθει στη ζωή μου θέλω να είναι τέλειος. Να είναι τέλειος για μένα, γιατί ο τέλειος δεν υπάρχει. Κάποιος άλλος μπορεί να σκεφτεί πως περνάνε τα χρόνια, δεν έχω βρει κάποιον ο οποίος να τα έχει όλα σε εισαγωγικά, άρα μήπως πρέπει να συμβιβαστώ. Αλλά θα σου πω αυτό. Είναι από τα διαπραγμάτευτα τα οποία παραβλέπεις επειδή θέλεις τόσο πολύ να είσαι σε μια σχέση. Όλοι μας αξίζουμε τον τέλειο άνθρωπο για εμάς. Ο τέλειος άνθρωπος φυσικά δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ο τέλειος για εσένα. Διαλέγεις κάποιον ο οποίος είναι πολύ καλός και επιλέγεις να επενδύεις σε αυτόν και τον διαλέγεις κάθε μέρα. Σίγουρα μια σχέση θέλει δουλειά και αφοσίωση. Όλες τις μέρες μας είναι τόσο ανακυκλώσιμα, αλλάζουμε ηλεκτρονικές συσκευές κάθε 6 μήνες και αντί να προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε, αντί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις σχέσεις μας, τα πετάμε και αγοράζουμε καινούργια. Χωρίζουμε και προχωράμε στον επόμενο. Δεν λέω ότι είναι λάθος αυτό, γιατί είμαι πάρα πολύ του σκεπτικού. Αν κάτι δεν είναι αρκετά καλό, δεν σου ταιριάζει απόλυτα, καλύτερα να το τελειώσεις τώρα. Αλλά μην τα παρατήσεις και πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό είναι σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου, δηλαδή ακόμα και πέρα από τις σχέσεις σου. Πολύ συχνό φαινόμενο, για παράδειγμα, είναι φοιτητές που μετακομίζουν στο εξωτερικό για σπουδές, αλλά δεν αντέχουν και τα παρατάνε στον ένα μήνα, στους δύο μήνες, γυρίζουν πίσω στη χώρα τους. Ένα τόσο σημαντικό tip, το οποίο πολλές φορές παραβλέπουμε, είναι η θεωρία της προσαρμογής. Την ομορφιά
τη συνηθίζεις. Πράγματα τα οποία μπορεί στην αρχή να σε εντυπωσίασαν για τη σύντροφό σου, π.χ. το ότι έχετε κοινά χόμπι, σιγά σιγά τα συνηθίζεις. Τι έχει μεγαλύτερη σημασία είναι τι άνθρωπος γίνεσαι γύρω του. Μπορεί να τα έχει όλα, να είναι πανέξυπνος, να έχει οικονομική ευχέρεια, να είναι αντικειμενικά όμορφος, αλλά όταν είσαι γύρω του μπορεί να νιώθεις μειονεκτικά. Δεν είναι τόσο σημαντική η λίστα με όλα όσα αναζητάς στον παρτενέρ σου, αλλά ποια είναι η δυναμική που επιτυχάνετε όταν είστε μαζί. Φέρτε να τον γνωρίσουν οι φίλοι σου, αλλά μην ρωτήσεις τους φίλους σου πώς σου φαίνεται, ρώτα τους πώς σου φαίνομαι εγώ όταν είμαι γύρω του. Πώς να επιλέξετε λοιπόν τον τέλειο άνθρωπο με τον οποίο θα περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας μαζί, αν φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε. Το διαζύγιο είναι σίγουρα μέρος της ζωής και δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε ως κάτι τόσο αρνητικό, αλλά σίγουρα όλοι μας θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να περάσουμε ευτυχισμένοι μαζί με τον άνθρωπό μας. Για να δούμε το secondary problem, που είναι παράδειγμα της optimal stopping θεωρίας. Θέλεις να προσλάβεις έναν γραμματέα και έχεις 100 υποψηφίους. Τους βλέπεις έναν-έναν και λες ναι ή όχι στον καθένα. Πότε είναι η στιγμή να διαλέξεις κάποιον? Αν διαλέξεις τον τρίτο, μπορεί όλοι οι άλλοι να είναι τέλειοι, αλλά να μην ήξερες τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Αλλά αν περιμένεις μέχρι το νούμερο 97, μπορεί τώρα όλοι οι καλοί να μην είναι διαθέσιμοι πια. Οπότε, τι κάνεις για να μεγιστοποιήσεις τις πιθανότητες να βρεις τον ιδανικό γραμματέα? Βλέπεις το 37% των υποψηφίων για να έχεις μια ιδέα τι υπάρχει εκεί έξω και σκέφτεσαι ποιος είναι ο καλύτερος από αυτούς τους 37 πρώτους. Αυτός ο καλύτερος θα είναι το σημείο αναφοράς σου και θα τον ονομάσουμε Χ. Ο επόμενος, ο οποίος θα σου αρέσει όσο ή περισσότερο από τον Χ, τον προσλαμβάνεις. Πάμε λοιπόν να το εφαρμόσουμε και στις σχέσεις. Να δούμε πότε είναι η σωστή ώρα να επιλέξουμε τον παρτενέρ μας και να κατασταλάξουμε σε αυτό το ένα άτομο με το οποίο θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας. Να θυμάστε ότι όταν επιλέξουμε τον παρτενέρ μας, δεν μπορούμε να δούμε μπροστά και να δούμε τι χάσαμε, τι θα μπορούσαμε να έχουμε, ούτε να γυρίσουμε πίσω και να αλλάξουμε γνώμη. Πες ότι ξεκίνησες να βγαίνεις ραντεβού στα 19 σου και θέλεις ιδανικά να παντρευτείς στα 33 σου. Για να κάνουμε τον υπολογισμό. 14 χρόνια επί 37 δια 100 ίσον 5,18, δηλαδή στα 24. Ποιος είναι το σημείο αναφοράς από τα πρώτα χρόνια που έβγαινα ραντεβού? Μέχρι τα 24 δηλαδή, ποιος ήταν ο καλύτερος, ποιος είναι ο Χ μας? Και μετά βλέπεις ποιος είναι ο επόμενος εξίσου καλός ή καλύτερος από τον Χ. Αυτός είναι ο άνθρωπός σου. Υπάρχει και ρίσκο βέβαια, διότι μπορεί στο πρώτο 37% να μην υπήρξε κάποιος ιδιαίτερα καλός και μπορεί ο επόμενος να είναι ελάχιστα καλύτερος, αλλά και πάλι να μην είναι αρκετά καλός. Ή μπορεί να γνώρισες τον τέλειο στο πρώτο 37% σου, αλλά είπαμε πως το πρώτο 37% σου είναι απλά η περίοδος που τεστάρεις να δεις τι υπάρχει. Οπότε θεωρητικά πρέπει να τον απορρίψεις και αυτόν. Η αγάπη βέβαια δεν λειτουργεί έτσι. Η συγκεκριμένη θεωρία μάλιστα έχει γίνει και σε ομιλία σε TED Talk. Και όπως είπε και ο ομιλητής, τα ανθρώπινα αισθήματα δεν έχουν τάξη, ούτε είναι λογικά, ούτε είναι προβλέψιμα. Αλλά σίγουρα μπορούν να μας προσφέρουν ένα νέο τρόπο να δούμε την αγάπη. Όταν προσπαθώ να βάλω μάσκαρα κοιτώντας το viewfinder αντί να κοιτάω τον καθρέφτη μου. Ερωτευόμαστε 3 φορές στη ζωή μας. Νομίζω πως πρέπει να το έχω αναφέρει και σε ένα σχετικά πρόσφατο βίντεο. Η πρώτη αγάπη έρχεται συνήθως όταν είμαστε πολύ νέοι, συνήθως όταν πηγαίνουμε στο λύκειο ή στο πανεπιστήμιο. Είναι η ιδεαλιστική αγάπη, η αγάπη που μοιάζει σαν τις ταινίες και τα παραμύθια. Στην προκειμένη περίπτωση, το πώς μας βλέπουν οι άλλοι μας νοιάζει περισσότερο από το πώς νιώθουμε εμείς. Είναι μια αγάπη η οποία μοιάζει σωστή. Η δεύτερη αγάπη είναι η σκληρή αγάπη. Είναι η αγάπη η οποία θα μας μάθει το ποιοι είμαστε και πώς θέλουμε να αγαπηθούμε. Αυτή η αγάπη μπορεί να είναι τοξική, σε αυτήν την αγάπη πονάμε, περνάμε ένα συναισθηματικό roller coaster, σε αυτήν την αγάπη νιώθουμε πολύ έντονα τις χαρούμενες στιγμές, αλλά πολύ έντονα και τις δυσάρεστες. Πιστεύουμε πως όλα θα φτιάξουν κάποια στιγμή και παρόλο τον πόνο συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε. Αλλά παραμένει μόνο μια αγάπη την οποία ευχόμασταν να είναι σωστή. Και η τρίτη αγάπη είναι η αγάπη που δεν καταλαβαίνουμε ότι έρχεται. Δεν περιμέναμε ποτέ μια τέτοια αγάπη. Είναι τόσο εύκολη που μας φαίνεται ανεξήγητο. Δεν υπάρχουν ιδανικές προσδοκίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, ούτε πίεση για να γίνουμε κάποιοι οποίοι δεν είμαστε. Μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε. Είναι μια σωστή αγάπη και δεν είναι ούτε υπολογίσιμη ούτε προβλέψιμη. Είμαι πανέτοιμη λοιπόν εγώ, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Περιμένω κάτω στα σχόλια να διαβάσω τις σκέψεις σας για όλα όσα συζητήσαμε σήμερα. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram. Το όνομά μου και στα δύο είναι Manuela M. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!